Κυρίες και κύριοι, στην συζήτηση της πρώτης ανάγνωσης είχαμε κάνει μια εκτενή αναφορά στο πρώτο μέρος που αφορά την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και για το δεύτερο μέρος που αφορά την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την UEFA, τη FIFA και αφορά λέσχες φιλάθλων, αδικήματα βίας, αντιμετώπιση ύποπτων χειραγώ εισαγώνων και πάει λέγοντας. Επιτρέψτε μου να κάνουμε μια αναφορά στο μέρος 3 του σχεδίου νόμου σχετικά με την αναδιάρθρωση των επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου και να πω ότι αντίστοιχη αναδιάρθρωση είχε γίνει και πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Μια μίνι μάλλον αναδιάρθρωση με τον 46-12 του 2019 που αφορούσε την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 και για το οποίο το κόμμα μας, ο ΚΚΕ, είχε ψηφίσει παρόν. Τονίζοντας ότι κάθε φορά που εκτροχιάζεται η άθλια κατάσταση στον χώρο του ποδοσφαίρου, η κυβέρνηση προσπαθεί να κρατήσει αυτή την κατάσταση σε μια ισορροπία. Δεν θα αναφερθώ τι προέβλεπε αυτή η μίνι αναδιάρθρωση τότε, είναι γνωστά. Στη ρύθμιση, στην παρούσα ρύθμιση, γίνονται οι εξής τρεις αλλαγές και θα ισχύουν από 2021-2022. Καταργείται από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο η β' εθνική κατηγορία, δηλαδή η Football League. Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο θα έχει δύο μόνο επαγγελματικές κατηγορίες, Α1 εθνική κατηγορία και Α2. Αυξάνεται το κατώτατο όριο του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου για τις ΠΑΕ που θα συμμετέχουν στη Super League 2 από τις 100.000 ευρώ στις 250.000 ευρώ με στόχο, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και ευρωστίας των ομάδων που θα συμμετέχουν σε αυτή την κατηγορία. Και διατηρείται βέβαια και το αντίστοιχο κατώτατο όριο του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου των ΠΑΕ που θα συμμετέχουν στη Super League 1 στις 500.000 ευρώ. Και τρία, ορίζεται ότι για τις ομάδες που θα μετέχουν στο πρωτάθλημα της Super League 2 τουλάχιστον το μισό των δηλωθέντων σε κάθε φύλο αγώνα ποδοσφαιριστών καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε ελληνική εθνική ομάδα οποιασδήποτε ηλικιακής κατηγορίας. Προφανώς, το λέω αυτό γιατί προφανώς δεν αντέχει, όπως έδειξε η πολύ πρόσφατη πείρα των δύο τελευταίων αγωνιστικών σεζόν 2019-2020 και 2020-2021 ανεξάρτητα από το θέμα της πανδημίας με τις πολλές αποχωρήσεις ομάδων από τη Football League, το ελληνικό ποδόσφαιρο, τρεις επαγγελματικές κατηγορίες, έστω και αν η τελευταία είχε ως κατώτατο όριο του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου της 30.000 ευρώ. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ρύθμιση για την εξασφάλιση ή έστω τη στήριξη των ποδοσφαιριστών, των προπονητών, των ομάδων που το προηγούμενο διάστημα αποχώρησαν από τη Football League, αλλά και των ομάδων που από την επερχόμενη αθλητική περίοδο θα πάψουν να ανήκουν σε επαγγελματική κατηγορία αφού καταργείται η Football League. Η αύξηση του κατώτατου ορίου του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου των ομάδων, των ΠΑΕ που θα συμμετέχουν στη Super League 2, θα οδηγήσει αντικειμενικά στην απομάκρυση από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και στον υποβιβασμό αδύναμων οικονομικά ΠΑΕ με αρνητικές συνέπειες και για ποδοσφαιριστές και για προπονητές. Ταυτόχρονα και άλλους εργαζόμενους βέβαια και ταυτόχρονα αυτό θα σημαίνει την ενίσχυση των ΠΑΕ όπου κάποιος μεγάλος επιχειρηματίας θα θελήσει να μπει στο χώρο του ποδοσφαίρου. Επίσης, θα αυξηθούν οι ομάδες που θα συμμετέχουν στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Θα φυτοζωούν, καθώς δεν θα έχουν την στήριξη και την ενίσχυση του κράτους και της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Το ότι οι μισοί ποδοσφαιριστές της ομάδας της Super League 2 θα πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις να αγωνίζονται σε εθνικές ομάδες δεν λύνει το τεράστιο πρόβλημα λόγω της απελευθέρωσης που ισχύει στην κινητικότητα των ποδοσφαιριστών από τότε που υπήρξε η υπόθεση Μποσμάν να κατακλείζουν την πατρίδα μας αμφίβολες αξίας ποδοσφαιριστές και να εξοβελίζουν από τις ομάδες Έλληνες ποδοσφαιριστές. Τούτο βέβαια δεν αποτρέπεται στην κατεξοχήν ανώτατη επαγγελματική κατηγορία της Super League 1 όπου δεν εισάγεται κανένας τέτοιος περιορισμός.
Έτσι, μικρό το κέρδος και για τις εθνικές ομάδες, οι οποίες αντλούν ποδοσφαιριστές κυρίως από τις μεγάλες ομάδες, γενικά τις ομάδες της ανώτατης κατηγορίας. Σε σχέση τώρα με το τέταρτο κεφάλαιο που αφορά την λειτουργική ενίσχυση του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ. Τα έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτά, αλλά επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω έτσι την άποψη του ΚΚΕ και όπως γνωρίζετε δεν στεκόμαστε γενικά αρνητικά στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ και με δεδομένο ότι μπορεί να υπάρχουν κυρώσεις και αποκλεισμοί Ελλήνων αθλητών από τις διεθνείς οργανώσεις. Το πρόβλημα όμως του ντόπινγκ, όσο καλά και αν λειτουργεί το υφιστάμενο όργανο, το ΕΣΚΑΝ, ή ο ΕΟΚΑΝ ως καθολικός διάδοχος του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Αντιντόπινγκ, όσο καλή θέληση και αν έχουν τα μέλη του, τα οποία αφιερώνουν χρόνο για να επιτελέσουν το έργο τους, δεν πρέπει, εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε αυταπάτες, ότι μπορεί να λυθεί και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και οριστικά στα υφιστάμενα κοινωνικο-οικονομικά και αθλητικά πλαίσια και πολύ δε περισσότερο όταν ο οργανισμός και όλοι οι οργανισμοί γενικότερα και υποχρηματοδοτούνται και δεν έχουν και επαρκή προσωπικό για να βγάλουν τόση μεγάλη δουλειά. Υπό την έννοια αυτή δεν πρόκειται να υπάρξει λύση, να δώσετε και ως κυβέρνηση λύση δηλαδή, όσο υπηρετείτε αυτό το σάπιο οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού. Το ντόπινγκ, το γνωρίζουμε όλοι, έχει εξελιχθεί σε μια κοινωνική μάστιγα, ξεπερνάει τα όρια του πρωταθλητισμού, επεκτείνεται σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες. Θέλετε γυμναστήρια, θέλετε σχολικό αθλητισμό. Άρα όσο ο αθλητισμός είναι εμπόρευμα και αποτελεί βιομηχανία θεάματος και κερδοφόρα επιχείρηση, πάντα το ντόπινγκ θα βρίσκεται δύο βήματα μπροστά, όχι ένα, από το αντιντόπινγκ, γιατί ακριβώς συμβάλλει σε αυτή την κερδοφορία. Άρα δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το ντόπινγκ στην πράξη ακυρώνει τον αθλητισμό ως κοινωνικό αγαθό. Εμείς ως κόμμα είχαμε προτείνει και το συνεχίζουμε να προτείνουμε προφανώς την ενίσχυση των οργανισμών οποιαδήποτε μορφή λειτουργική και αν έχει ή οποιαδήποτε ονομασία, αλλά παράλληλα όμως χρειάζονται και άλλα μέτρα, όπως είναι η ειδική ενημερωτική φροντίδα για τις επιπτώσεις του ντόπινγκ, με ειδικό ρόλο των ΤΕΦΑ της χώρας. Να ένας επιπλέον ρόλος της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης γύρω από αυτό το ζήτημα. Στον ΕΟΚΑ να συμμετέχουν και εκπρόσωποι, για παράδειγμα, συνδικαλιστικών οργανώσεων που θα ορίζονται από αυτές. Από την τοπική διοίκηση, από το πανεπιστήμιο, από τα συνδικάτα. Γιατί είναι έξω από αυτή την ιστορία. Να θεσμοθετηθούν αυστηρά μέτρα ελέγχου εισαγωγής και διακίνησης των φαρμακοδιαγερθικών ουσιών, φαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής και γενικά σκευάσματα που αλλοιώνουν τη φυσική κατάσταση. Να απαγορευτεί κάθε διαφήμισή τους και να χορηγούνται μόνο κατόπιν ιατρικής συνταγογράφησης. Να ενισχυθεί ο ρόλος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Να ιδρυθεί τμήμα αθλιατρικής στην ιατρική σχολή και αντίστοιχη εξειδίκευση στην αθλητική ψυχολογία. Ως κόμμα έχουμε εμπειρία. Όχι μόνο τωρινή, πολλών δεκαετιών πίσω που πολλά από αυτά εφαρμόστηκαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Και με πολύ μεγάλες επιτυχίες, αγαπητέ Λευτέρη. Στο πέμπτο μέρος που αφορά την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων, οι φορείς εδώ ήταν καταπέλτες. Και εκείνοι που είχαν προσκληθεί και όσοι έστειλαν επιστολές με τις θέσεις τους. Κοσμήτωρας της ΣΕΦΑ, του ΕΚΠΑ, υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Αθλητικών Σωματείων, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης, η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και πάει λέγοντας. Όλοι τους ήταν σε πλήρη αντίθεση με τις ρυθμίσεις για το νέο θεσμικό πλαίσιο προπονητών αθλημάτων. Και κατά την άποψή μας είναι δίκαιη και λογική αυτή η αντίδραση. Ποια δηλαδή? Το γεγονός ότι το κράτος αναθέτει σε έναν ιδιώτη να οργανώνει πρωταθλήματα και να καθορίζει και επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Και όχι μόνο συμμερίζεται αυτές τις αγωνίες, τις διαφωνίες
τον αγώνα τους για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, την αναβάθμιση του προπονητή, την ενίσχυση των ΣΕΦΑ της χώρας, την παιδαγωγική κατάρτιση και αποκλειστική ευθύνη των πανεπιστημίων, αλλά κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη, μια τέτοια επικίνδυνη εξέλιξη υποβάθμισης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, γιατί περί αυτού πρόκειται με αυτές τις διατάξεις. Και ζητάμε να αποσυρθούν, γιατί πρόκειται για διατάξεις κατά παραγγελία των επιχειρηματιών του ποδοσφαίρου. Βγάζουν μάτι, πώς να το πούμε διαφορετικά. Και αποτελεί πλήγμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων, στην υγεία των αθλητών, στην άσκηση, στη φυσική αγωγή, στον αθλητισμό γενικότερα. Οι οποιασδήποτε ανάγκες σε ειδικότητες προπονητικής, κατά την άποψή μας, πρέπει να καλύπτονται από τα ΤΕΦΑ της χώρας. Η πρόσβαση στο επάγγελμα του προπονητή να είναι με μοναδική προϋπόθεση το πτυχίο, χωρίς επιπλέον πιστοποιήσεις και καταρτήσεις και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Είμαστε αντίθετοι, αυτό που λέει το άρθρο 36, στη θεσμοθέτηση του ρόλου του εκπαιδευτή εθελοντή για δραστηριότητες που προϋποθέτουν παιδαγωγική επάρκεια, όχι γιατί είμαστε αντίθετοι στον εθελοντισμό γενικά, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε, αλλά γιατί αυτός που αναλαμβάνει ένα τέτοιο ρόλο πρέπει να έχει μια σχετική παιδαγωγική επάρκεια, να έχει καλές γνώσεις στην ασφάλεια εκτέλεση των καθηκόντων. Οι αθλητικές ομοσπονδίες μπορούν να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο? Όχι βέβαια, γιατί λοιπόν εισάγεται διατάξεις που συνιστούν χαμηλού επίπεδου τεχνογνωσία και προκαλούν και κινδύνους συν της άλλης. Ανάγεται την ΕΠΟ σε αρχή απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων, παραγνωρίζοντας και υποβαθμίζοντας το πτυχίο ΤΕΦΑ, με ειδίκευση στην ποδοσφαίριση, υποχρεώνοντας πτυχιούχους να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για άλλη μια φορά και να πληρώσουν ταχύρυθμα σεμινάρια σε ιδιωτική εταιρεία για να αποκτήσουν πλήρη επαγγελματικά. Αυτό δεν είναι πρόκληση αυτό? Δηλαδή πώς στοιχειοθετούνται όλα αυτά τα πράγματα? Τι λογική έχουν όλα αυτά? Θεσμοθετείται επιπλέον τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Προπονητών, η οποία σχολή προπονητών με ένα 7-μελές συμβούλιο, 4 θα είναι διοικητικοί και 3 θα είναι μέλη ΔΕΠ. Δηλαδή οι διοικητικοί θα αποφασίζουν για τις αποφάσεις της Εθνικής Σχολής Προπονητών. Δηλαδή θα καθορίζουν ποιοι επιλέγονται να φοιτήσουν, θα καθορίζουν την ύλη, θα καθορίζουν το πρόγραμμα σπουδών, των σχολών και πάει λέγοντας. Και επίσης αναθέτεται επίσης σε ομοσπονδίες να διεξάγουν δικές τους σχολές, να ιδρύουν δικές τους σχολές, όπως το θαλάσσιο σκι, χιονοδρομία και πάει λέγοντας. Γιατί θα πρέπει οι προπονητές στα αθλήματα αυτά να παρακολουθούν σχολές προπονητών των ομοσπονδιών και δεν καθορίζονται διατάξεις υποχρεωτικού χαρακτήρα της διδακτικής και παιδαγωγικής επαρκίας? Γιατί? Γιατί άλλο ένα κομμάτι το δίνεται έξω από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση? Στην πράξη αυτό που γίνεται είναι γιατί θέλετε να φτιάξετε εντός της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ιδιωτικά η ΕΚ, διάφορα Ινστιτούτα Διαβίου Μάθησης και πάει λέγοντας. Το κριτήριο είναι το κέρδος. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί με διαφορετικό τρόπο. Η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να σταματήσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να ασχολείται με την εκπαίδευση προπονητών. Δεν είναι τέτοιος ο ρόλος της. Είναι κάτι το ξεπερασμένο, είναι κάτι το αναχρονιστικό. Εσείς το ονομάζετε μεταρρύθμιση, κάτι το προοδευτικό, ενώ δεν είναι στην πράξη κάτι τέτοιο. Τι αποδεικνύεται λοιπόν από όλα τα παραπάνω? Ότι όλες αυτές οι ρυθμίσεις είναι απόρρια μιας πολιτικής όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά που πέρασαν, οι οποίες στοιχίζονται στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της FIFA, της UEFA, αντιμετωπίζοντας τον αθλητισμό ως εμπόρευμα. Άλλωστε, αν ανατρέξει κανείς το 2007 με τη Λευκή Βίβλο, αυτό συνιστούσε η Λευκή Βίβλο. Είναι μια κερδοφόρα επένδυση ο αθλητισμός. Άρα όλα πρέπει να συντείνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και είναι πολιτικό και ιδεολογικό ζήτημα, κύριε συνάδελφε της πλειοψηφίας,
Πώς δεν είναι ιδεολογικό ζήτημα? Το αν εσείς βλέπετε τον αθλητισμό ως εμπόρευμα και εγώ το αντιλαμβάνομαι ως κοινωνικό αγαθό, δημόσιο, δωρεάν, για όλους, ανεξαιρέτως, χωρίς εμπόδια, δεν είναι ιδεολογικό το ζήτημα? Αν αντιμετωπίζει σήμερα ο αθλητισμός και ιδιαίτερα ο ερασιτεχνικός αθλητισμός τα χάλια που έχει και ο επαγγελματικός αθλητισμός, η παράγκα έτσι όπως έχει καταντήσει, δεν είναι πολιτικό ζήτημα, δεν είναι ιδεολογικό ζήτημα? Άρα λοιπόν ας αφήσετε αυτές τις αποειδεολογικοποιημένες αντιλήψεις και αναφορές, γιατί ακριβώς έρχονται να υπηρετήσουν τη δική σας ιδεολογική αναφορά και προφανώς δεν θα σας κάνουμε αυτή τη χάρη. Σε σχέση με κάποιες άλλες διατάξεις του σχεδίου νόμου, στο άρθρο 41, δώστε μου τη δυνατότητα 2-3 λεπτά ακόμα κύριε Πρόεδρε, για την ειδική αθλητική αναγνώριση στο άρθρο 41, εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρό αθλητικών σωματείων κτλ. Δύο ζητήματα έχουν σχέση με το άρθρο 41. Το πρώτο είναι το ζήτημα της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης των σωματείων, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο. Εμείς είχαμε ψηφίσει παρόν τότε, το 2020, στο νόμο 4726. Και το δεύτερο θέμα με το οποίο συνδέεται αυτό το άρθρο είναι το θέμα της ίδρυσης και τήρησης του ηλεκτρονικού μητρώου, αυτό που ζήσαμε και κοντραριστήκαμε πολλάκι σε όλο το προηγούμενο διάστημα και αφορά τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία. Η πιο πάνω ρύθμιση με την οποία απαγορευόταν στα σωματεία που δεν έχουν την ειδική αθλητική αναγνώριση αλλά και δεν είναι γραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων να χρησιμοποιούν αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα, δεν ήταν η πρώτη σχετική ρύθμιση για το ηλεκτρονικό μητρώο των ερασιτεχνικών σωματείων. Αποτέλεσε κατά την άποψή μας μια αρνητική εκβιαστική κλιμάκωση ώστε να υποχρεωθούν όλα τα σωματεία να εγγραφούν στο πιο πάνω ηλεκτρονικό μητρό. Δεν θέλω να αναφερθώ στο ιστορικό της ίδρυσης του ηλεκτρονικού αθλητικού μητρώου και το πώς αυτό αξιοποιήθηκε. Σαν κόμμα αποκαλύψαμε αρκετά πράγματα και την πραγματική στόχευση που είχε η κυβέρνηση και που συνεχίζει να έχει, που είναι ο ασφιχτικός κομματικός έλεγχος των ομοσπονδιών, η μείωση έως εξαφάνιση της κρατικής χρηματοδότησης, η οποία θα δίνεται μόνο στα σωματεία που έχουν εγγραφεί στο Μητρό, απαγόρευση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα από αθλητικά σωματεία που δεν έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχουν εγγραφεί στο Αθλητικό Μητρό. Αλλά με αυτή τη ρύθμιση του άρθρου 41, η επίθεση στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία που δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρό κλιμακώνεται ακόμα περισσότερο. Αυτό καταλαβαίνουμε από το άρθρο 41. Ειδικότερα ορίζεται ότι για τον αθλητικό νόμο δεν υφίσταται καν αθλητικό σωματείο, με ό,τι αρνητικότητα του αυτό συνεπάγεται, όπως η μη αναγνώρισή του ως τέτοιο, η μη συμμετοχή του σε αθλητικές δραστηριότητες, η μη κρατική του χρηματοδότηση, η απαγόρευση χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων. Αυτό λέτε, σας είπα παραπάνω. Τώρα έρχεται και το επιβεβαιώνει, το νομοποιεί με τη βούλα δηλαδή, πολύ συγκεκριμένα. Αυτό συνιστά ένα πολύ ομό εκβιασμό, που σημαίνει ουσιαστικά τη διάλυση όσων σωματείων δεν γραφούν στο λόγο Μητρό. Και προφανώς είμαστε κάθετα αντίθετοι και την καταψηφίζουμε. Είναι και κάποια άλλα, τα παρακάμπτω για να πω το τελευταίο ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, που αφορά το άρθρο 45, τα υπόλοιπα θα τα πούμε και αύριο και στην Ολομέλεια, το άρθρο 45 για την παραχώρηση κατά χρήση του δικηπέδου ποδοσφαίρου του τομέα Α της περιοχής Ανάπλασης 2 στο Βοτανικό. Εμείς είμαστε αντίθετοι προφανώς με τη σύμβαση παραχώρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων και των αθλητικών λειτουργιών του γηπέδου ποδοσφαίρου στον τομέα ανάπλασης Α της περιοχής Ανάπλασης 2 στο Βοτανικό, καθώς και τις προβλεπόμενες στην περιοχή Ανάπλαση 1 της λεωφόρου Αλεξάνδρας εγκαταστάσεις στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία Παναθηναϊκός. Το έχουν καταγγείλει και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ως λαϊκή συσπήρωση ότι παίχτηκαν και παίζονται πολλά χοντρά επιχειρηματικά παιχνίδια αλλά και πολιτικά παιχνίδια πάνω στις πλάτες των φίλων του Παναθηναϊκού και πάνω στην ανάγκη ο Παναθηναϊκός να έχει μια σύγχρονη και λειτουργική έδρα που να ανταποκρίνεται στην ιστορία και το μέγεθος του συλλόγου. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Από το πρώτο σχέδιο διπλής ανάπλασης μέχρι το σχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για το Γουδί,
έως σήμερα με τη διπλή ανάπλαση νούμερο 2 ζούμε ακριβώς το ίδιο έργο. Με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 45 δύναται να επιτρέπεται στην ΠΑΕ να μισθώνει απευθείας τους ελεύθερους και μη προοριζόμενους για άλλους αθλητικούς σκοπούς χώρους, οι οποίοι εμβρίσκονται στις πιο πάνω εγκαταστάσεις του γηπέδου, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση των χώρων αυτών. Το ίδιο δικαίωμα δίδεται και για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας των αθλητικών χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Όλα αυτά δηλαδή επιβεβαιώνουν τις διαφωνίες του ΚΚΕ με τη σύμβαση που βασικό στόχο έχει την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Καμία αξιοποίηση για τις ανάγκες του λαού στην περιοχή, σε μια περίοδο μάλιστα που η ανάγκη διεξόδου, άθλησης και πολιτισμού είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία. Όλα αυτά λοιπόν τα χρόνια έφταναν και περίσευαν για να προχωρήσει η ανάπλαση στην περιοχή της Λεωφόρου με χρήματα που θα έβαζε η ΠΑΕ και φυσικά με τη συνδρομή του Δήμου και της κυβέρνησης για το συνολικό σχεδιασμό. Το σχέδιο λοιπόν δεν προχώρησε γιατί προφανώς δεν υπήρξε τότε το επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτό το ενδιαφέρον υπάρχει τώρα για το βοτανικό και χρησιμοποιείται ως όχημα ο Παναθηναϊκός για να εξυπηρετηθούν τα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα και να αναπλαστεί μια περιοχή με κριτήριο αυτά τα συμφέροντα και όχι για να αποδοθεί στις ανάγκες των δημοτών. Το κέριο ερώτημα είναι τι θα συμβεί με την περιοχή του βοτανικού εάν δεν προχωρήσουν τα έργα για το γήπεδο. Θα πάψει να είναι μια αχαρτογράφητη περιοχή όπως παραμένει εδώ και χρόνια με ευθύνη των δημοτικών αρχών και των κυβερνήσεων. Αυτά κύριε Πρόεδρε και τα υπόλοιπα στις άλλες συνεδριάσεις και στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ.